Όνομα Αθανασιάδου Αλεξάνδρα. Είμαι συνεπιμελήτρια της έκθεσης Animal Roads, Άλλες Οδές, και βρισκόμαστε στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για μια έκθεση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, όπου μαζεύονται 10 καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένοι, για να μας θέσουν ερωτήματα για το αν υπάρχουν πια άλλες οδές. Τα έργα των καλλιτεχνών ομαδοποιούνται σε ορισμένες θεματικές, όπως είναι αυτή του τοπίου, αλλά όχι με την κλασική του προσέγγιση. Είναι το τοπίο ως κατασκευή, το τοπίο ως ιδιοκτησία, το τοπίο ως αφορμή για να αναστοχαστούμε τη μοναξιά μας, το τοπίο ως πολιτικό σκηνικό, ως σχέση μας με το παρελθόν, ως σχέση μας με την ιστορία. Όπως επίσης θέτονται ερωτήματα για την ίδια τη φωτογραφία, για το τι αποτελεί την εικόνα. Οι δημιουργοί χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο με πολλαπλούς και εναλλακτικούς τρόπους, δείχνοντας στο θεατή την εικόνα διευρυμένη, όχι με την κλασική έννοια που μπορεί να έχουμε για την δυσδιάστατη, τυπωμένη φωτογραφία στον τοίχο. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2019 και έχει τρεις άξονες. Έναν άξονα που αφορά την εκπαίδευση, ένα δεύτερο άξονα τον πολιτισμό και ένα τρίτο άξονα τη δικτύωση. Αφορά δημιουργούς που χρησιμοποιούν το μέσο της φωτογραφίας, εξπέρ, δηλαδή ειδικούς εμπειρογνώμονες πάνω σε αυτήν την τομέα, και αφορά επίσης και φορείς. Απευθύνεται το πρόγραμμα σε φωτογράφους είτε που ξεκινούν την καριέρα τους, είτε που είναι στο μέσο της καριέρας τους. Ο στόχος είναι να αποκτήσουν εργαλεία για να πάνε πιο μπροστά, να μπορέσουν να δικτυωθούν, να δείξουν τις εργασίες τους, και η δικτύωση αυτή έχει να κάνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Κάναμε μια σύμπραξη με μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, την Euromare του Αλέξη του Κανιάρη, που διοργάνωνε παλιά την Art Athena. Και η ομάδα μας έργου αποτελείται από 3 άτομα, από εμένα, την Αλεξάνδρα Αθανασιάδου και τη Γεωργία Τιγκίνη. Και οι τρεις προερχόμαστε από το χώρο της φωτογραφίας. Εγώ διετέλεσα διευθυντής στο φωτογραφικό του Σκοπέλου μία πενταετία, μία δεκαετία στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και επίσης είμαι και ανεξάρτητος επιμελητής και οργανωτής εκθέσεων και εκδόσεων. Όταν σκεφτόμαστε την Ευρώπη, μπορεί να το μυαλό μας να μας ταξιδέψει στην ενάτη του Μπετόβεν, στη γνωστή συμφωνία, η οποία είναι βασισμένη στο ποίημα του Σίλερ, στην Οδή στη Χαρά. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ποίημα του Σίλερ και την ενάτη του Μπετόβεν, αφού είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σκεφτήκαμε ότι αυτό μπορεί να ενώνει όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτουν οι σύγχρονοι δημιουργοί και να μας βάλει να σκεφτούμε αν όντως υπάρχουν άλλες οδές πλέον στην Ενωμένη Ευρώπη, αν οι δουλειές τους μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι αυτές ανατρέπονται, ενισχύονται ή καταργούνται. Πρόκειται για μια έκθεση που έχει ως στόχο να μας βάλει να αναστοχαστούμε. Θέτει ανοιχτά ερωτήματα και καμία απάντηση. Οι δουλειές είναι ετερογενείς, αλλά ταυτόχρονα έχουν ένα κοινό νήμα. Υπάρχουν ορισμένες θεματικές που τους ενώνουν, αλλά τις διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο. Ξεκινάμε με την φωτογραφική δουλειά της Φιλανδής Μάγια Σεβολάινεν, η οποία τιτλοφορείται Matter of Light. Ο τίτλος είναι δυσυπόστατος. Matter στα αγγλικά είναι ύλη και Matter of Light είναι ζήτημα φωτός. Η φωτογράφος μέσα από αυτή τη δουλειά, που είναι αρκετά ανιολογική, αποδομεί το ίδιο το μέσο της φωτογραφίας, καθώς το φως είναι από τα κύρια συστατικά του, και προσπαθεί να δει τις ποιότητες που αποτελούν το φως και πώς μπορεί να μιλήσει για αυτό, χρησιμοποιώντας όμως το ίδιο το μέσο της φωτογραφίας. Προσπαθεί δηλαδή να διαχειριστεί ένα παράδοξο. I'm Maija Annikki Savolainen. I come from Finland and I'm exhibiting here a work that is titled Matter of Light. It's a study about what happens in photography and especially what happens to the materiality of the light
when you take a picture. So this transformation from something very intangible into something concrete and tangible. Συνεχίζουμε βλέποντας τη δουλειά της Μαργαρίτας Διοκονικητάκη, η οποία τηλεφορείται Soil. Περνάμε δηλαδή από την ύλη του φωτός στην ύλη στο χώμα, σε μια ερώτηση για το αν υπάρχει πια χώμα στη σύγχρονη Αθήνα. Μια πόλη η οποία περιβάλλεται από λόφους, είχε ποτάμια και τώρα είναι όλο τσιμέντο, το οποίο όμως διαμορφώνει ένα καινούριο σκηνικό, που είναι φτιαγμένο από τσιμέντο, φαράγγια, ποτάμια, λόφι. Δεν μπορείς πια να βρεις χώμα. Οι εικόνες είναι πραγματικές, αλλά σειράπτονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να διαμορφώσουν ένα σκηνικό σύγχρονο. Η πόλη που βλέπουμε γύρω μας δεν αποτελεί απλώς ένα δεδομένο, είναι μια κατασκευή. Σε αυτή την κατασκευή αναφέρεται και ο Θοδωρής Ζαφυρόπουλος με την εργασία Landscapes, η οποία ανήκει στο ευρύτερο έργο του This is my property. Εδώ πάλι ο δημιουργός παίζει με το ίδιο το μέσο, αλλά ανοίγει την έννοια της εικόνας. Η φωτογραφία δεν είναι η φωτογραφία που φανταζόμαστε. Χρησιμοποιεί στην αρχή φωτογραφικές σημειώσεις, τις οποίες μετά επιχρωματίζει, και έτσι υπάρχουν διάφορες στρώσεις, δημιουργώντας μια υλικότητα στην εικόνα, κάνοντας μας να σκεφτούμε αν όντως υπάρχει τόσο ιδιοκτησία στον ορισμό της φωτογραφίας, όσο και πραγματικά τι μας ανήκει. Μας ανήκουν ο δημόσιος χώρος, μας ανήκει ο ιδιωτικός, πολιτικά, ιστορικά, πού ορίζονται τα όρια της ιδιοκτησίας. Με συντεταγμένες που έχει ανασύρει από τα Google Maps, από τους χάρτες της Google, μπορεί κανείς να δει πού βρίσκονται αυτά τα τοπία. Καλησπέρα σας, είμαι ο Ζαφυρόπουλος Θοδωρής. Είμαι εικαστικός καλλιτέχνης και καθηγητής επίκουρος στο Μετσόβιο, στο Τμήμα Αρχιτεκτώνων. Τα έργα που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση είναι η τελευταία ενότητα δουλειάς μου. Μια δουλειά που δουλεύω τα τελευταία 2 έτη και έχει να κάνει εικόνες που έχω συλλέξει από ένα μεγάλο ταξίδι οδηπορικό που έχω κάνει στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Είναι εικόνες που έχουν υφές και αίσθηση έργων του 19ου αιώνα. Ήθελα δηλαδή να κάνω έναν διάλογο ανάμεσα σε εικόνες που έχουμε από το παρελθόν με ποιο τρόπο φτιάχνουμε σήμερα μια κατασκευασμένη εικόνα που μπερδεύει και φτιάχνεται από 2 διαφορετικά είδη κατασκευής. Ένα πείραμα που συνθέτει την υφή, την υλικότητα και νοήματα όπως τι θα θέλαμε να έχουμε. Εικόνες που θέλουν το μάτι του θεατή να μην ξέρει τι είναι αυτό που βλέπει και τι ακριβώς φαίνεται στην εικόνα. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι η αίσθηση υφής που υπάρχει σε όλο αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλοί από τους θεατές μου έχουν πει «Μπορώ να το αγγίξω» και η απάντηση είναι «Ναι, θα μπορούσα να το αγγίξεις». Δίπλα του γειτονεύει η δουλειά του Εμίλιο Πεντζεάν, Ισπανού αρχιτέκτονα. Ο Πεντζεάν, ο τίτλος της εργασίας του λέγεται «Eternitatis», είναι αιωνιότητα. Τα σπίτια που έμενε ο Βίτκενστάιν έχουν καταστραφεί. Αυτό είναι η αφορμή αυτής της εργασίας. Ο Βίτκενστάιν ήθελε να απομονωθεί, έφτιαξε μια καλύβα στα φιόρδ. Μετά από λίγα χρόνια καταστράφηκε. Σε μια προσπάθειά του να ξαναβρει την έννοια του σπιτιού και του σπιτικού, φτιάχνει ένα σπίτι για την αδερφή του στη Βιέννη, που και αυτό έχει μια δύσκολη ιστορία. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο καταλαμβάνουν οι Ναζί, μετά ο Ρωσικός στρατός, και αυτό το σπίτι πάλι καταστρέφεται. Σε μια συνεχή λοιπόν βλέπουμε αυτά τα σπίτια να υπάρχουν, ενώ δεν υπήρξαν και ποτέ. My name is Emilio Pemjan. And my artwork is named Eternitatis.
I develop my work using cross disciplines like architecture, sculpture, painting, video and photography. In my projects are a reflection about the time, the memory, the representation systems, and mainly about capacity of some objects and architectures to transform in symbols through a manipulated construction or reconstruction. Αυτή η μοναξιά που υπενήσεται, το αφαιρετικό τοπίο που υπάρχει σε μακέτες και σε μινιατούρες στη δουλειά του Πεμτζιάν, υπάρχει στα μεγάλα ταμπλό του Αριστοτέλη Ρουφάνη. Κατάμαυρα τοπία του αστικού ιστού, με μικρά φωτάκια που βλέπουμε μέσα κάποιον να υπάρχει, να ζει, μια νησίδα ζωής, έρχονται να πλαισιώσουν τα προηγούμενα τοπία και να μας δείξουν και πόσο μόνοι είμαστε. Λέγομαι Αριστοτέλης Ρουφάνης, είμαι εικαστικός με βάση την Αθήνα και το Λονδίνο. Δραστηριοποιούμε στον χώρο της τέχνης τα τελευταία 4 χρόνια τώρα. Έχω ένα background σαν πολιτικός μηχανικός. Με ενδιαφέρει πολύ το θέμα της αστικής απομόνωσης. Εξού και η σειρά που βλέπετε στους χώρους, που λέγεται Alone Together. Μόνοι μαζί στα ελληνικά, δεν μεταφράζεται το ίδιο πετυχημένα όμως. Που στην ουσία απεικονίζει μοναχικούς ανθρώπους μέσα στις μεγάλες πόλεις. Με έναν τρόπο πιο αφαιρετικό μάλλον, πιο προσπαθεί να συμβολήσει τη μοναξιά μέσα από τη χρωματική παλέτα και την έλλειψη φωτός περισσότερο από την ύπαρξή του. Το έχω κάνει αυτό σε διάφορες μεγάλες πόλεις του πλανήτη. Αθήνα, Παρίσι, Λονδίνο, Χονγκ Κονγκ, Μαϊάμι. Ίσως μου διαφεύγει και κάποια τώρα. Με κύριο σκοπό να δείξω ότι η αστική απομόνωση παραμένει ίδια όπου και αν είσαι στον κόσμο. Αυτό συμβολίζεται μέσα από τη χρωματική παλέτα των έργων που παραμένει ίδια, γιατί και η μοναξιά παραμένει ίδια όπου και να είσαι. Δίπλα στη δουλειά του Αριστοτέλη Ρουφάνη, που αναρωτιέται αν είμαστε μόνοι μας αλλά και μαζί, βρίσκεται η δουλειά της Εμιλίας Μπαλάσκα, με τίτλο Daughter. Το Daughter και εδώ παίζει με τη λέξη, είναι η κόρη, αλλά είναι και οι μικρές κουκίδες, οι οποίες έχουν στιγματίσει τα γεγονότα αυτά που έχουν στιγματίσει την ίδια την Εμιλία. Ο χαμός της μητέρας της αποτελεί το γεγονός που την κάνει να ανοίξει στα φωτογραφικά άλμπουμ, να οικειοποιηθεί τις εικόνες, να εκφράσει την οργή της για την εγκατάλειψη που συνέβη και μέσα από τη διαφάνεια των εικόνων να φτάσει στα ίδια τα γεγονότα. Και εδώ, η δημιουργός χρησιμοποιεί τη φωτογραφία ως μια αφορμή για να αγγίξει το παρελθόν. Την εφαρμόζει όχι μόνο στο φωτογραφικό χαρτί, πάνω σε κομμάτια από το δρόμο, σε πίσα. Την χρησιμοποιεί ως υλικό, σαν ύφασμα, το οποίο το κεντάει. Το σειράπτει, του περνάει βελόνες, σε μία προσπάθεια εξηλαίωσης από το παιδικό αυτό τραύμα. Και συνεχίζει να πλαισιώνεται μετά από τα αριστερά, από το σκοτάδι του Αριστοτέλη Ρουφάνη, το οποίο όμως έχει καταφέρει η Εμιλία να φωτίσει, δείχνοντας πάλι τη μοναξιά που έχουμε, αλλά είμαστε και μαζί. Το project μου είναι το Daughter. Ξεκίνησε πριν 2 χρόνια σχεδόν στην Καλών Τεχνών με αφορμή το θέμα τι είναι σπίτι. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα να ανατρέχω στα οικογενειακά άλμπουμ.
Η παιδική μου ηλικία στιγματίστηκε από μια απώλεια μεγάλη. Έχασα τη μητέρα μου όταν ήμουν 6 χρονών. Οπότε, κοιτώντας τις φωτογραφίες και γυρνώντας στο παρελθόν, άρχιζα να ζω όλα αυτά τα συναισθήματα που βίωσα σαν παιδί και άρχιζα να επεξεργάζομαι τις φωτογραφίες με διάφορους τρόπους. Με ψηφιακό τρόπο, με φυσικό τρόπο, με κολλάζ, έσκιζα, έκοβα, έκαιγα. Κάποιες φωτογραφίες είναι ραμμένες με κλωστή που έχει μποτιστεί από το αίμα μου, όπως και κάποιες πέτρες. Οπότε το αφηγηματικό μου πλαίσιο έχει να κάνει με την απώλεια στη ζωή μας, με το θάνατο και με τις αναμνήσεις. Στη συνέχεια η έκθεση γίνεται λίγο πιο πολιτική με την δουλειά του Δημήτρη Κυλαλού που ονομάζεται Τεροτοπία και αναφέρεται στο σύγχρονο Ισραήλ. Μέσα από μια αντιστοιχτική ανάγνωση διαφορετικών εικόνων, ο δημιουργός προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητα του σύγχρονου Ισραήλ, της γης της Ευαγγελίας, η οποία όμως ενέχει πάρα πολλά στοιχεία κατασκευασμένα, μέσα στη γενεαλογία των διαφορετικών συνθήκων και εικόνων, θέτει ερωτήματα στον σύγχρονο θεατή. Όπως αντίστοιχα θέτουν και οι εικόνες του Νικόλα Λαμπούρη από την Κύπρο, ο οποίος μας θέτει σε κίνηση μια σειρά ερωτημάτων για το πώς υμνούμε και τιμούμε τους ήρωές μας, πώς λειτουργούν αυτά τα σύμβολα, πώς λειτουργούν τα μνήματα, γιατί θέλουμε να έχουμε ανθρωπομορφικές κατασκευές για να μιλήσουμε για το παρελθόν, πώς αυτές σχετίζονται με τη φύση, αν όντως αυτός ο τρόπος είναι τεχνητός και τα σύμβολα αυτά έχουν εκφυλιστεί με την πάροδο των χρόνων και έχουν παγιωθεί ως τέτοια. Δουλεύω το project του Ισραήλ τα τελευταία 7 χρόνια, για την ακρίβεια από το 2012 μέχρι το 2017. Αλλά έχει και ένα αρκετά μεγάλο χρόνο editing. Βασικά ένα αποτύπωμα του σύγχρονου Ισραήλ. Πηγαίνοντας στο Ισραήλ, βρέθηκα μπροστά σε ένα κράτος εν τη γενέση του, όπου μπορείς κανείς να βρει αρχαίγωνα τοπία, όπως τοπία της Ερήμου, ενδιάμεσα τοπία, ετεροτοπίες που τις έχω ονομάσει, που είναι οι διάφοροι οικισμοί μέσα στην έρημο, τα κιμπούτς και τα λοιπά, τεχνητοί κήποι, κατασκευασμένοι χώροι, κατασκευασμένα τοπία. Προσπάθησα να συνθέσω την ιστορία αυτού του τόπου μέσα από μια αλληλουχία εικόνων. Ονομάζομαι Νικόλας Λαμπούρης, είμαι από την Κύπρο. Το έργο μου ονομάζεται Propadeutics on Memorial Structures Volume 1, στη ελληνική μετάφραση Προπαιδιές σε μνημιακές κατασκευές. Είναι ο πρώτος τόμος ενός μεγάλου έργου, ο οποίος χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Ο συγκεκριμένη ενότητα ασχολείται προσπαθώντας να εξερευνήσει τις μνημονικές αυτές τοπία, αν θέλετε, των μνημείων στην Κύπρο. Χρησιμοποιείται το φωτογραφικό μέσο ως ένα εξερευνητικό εργαλείο του χώρου και του χρόνου σε σχέση με τη μνήμη. Το έργο επίσης εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των υλικών και των ιστοριών οι οποίες χτίζονται μέσα από αυτά τα μνημεία στην Κύπρο. Συνεχίζει η Κούκα Μαρία Ρόζενλουντ, η Φιλανδή φωτογράφος, νεαρή στην ηλικία, η οποία και αυτή παίζει με την ανάμνηση και με αυτές τις εντάσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στις εικόνες του παρελθόντος από φωτογραφικά ντοκουμέντα που βρίσκει στο σπίτι της γιαγιάς της στη Φιλανδία, ένα σπίτι 5 γενεών, από το οποίο
η ίδια γιαγιά της αναγκάστηκε να αποδράσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, το οποίο όμως αποτελεί και τον μαγικό κήπο των παιδικών της χρόνων. My name is Kukka Maria Rosenlund. I am coming from Finland, Helsinki, and I have the series here called Quiet Noise. It's about I have been exploring family house and the old garden. There is a history of 5 generations, and I'm using family archives and objects that I have found from the garden and that kind of stuff. Η δουλειά του Μπόγια Μπρντένοβιτς λέγεται The Spa, είναι τα λουτρά. Πρόκειται για μια δουλειά η οποία μας ταξιδεύει στην Κροατία τη σημερινή, δείχνοντας ένα απομεινάρι της μετασοβιετικής εποχής. Τα λουτρά, τα οποία είναι τόσο σημαντικά για όλους μας, τα οποία όμως έχουν τώρα λίγο πατιναριστεί από το χρόνο και ενδεχομένως δεν ταιριάζουν στο όραμα της σύγχρονης τουριστικής Κροατίας, αλλά αποτελούν ένα πυρήνα κοινωνικότητας. My name is Bojan Mrđenović. I come from Croatia. I live in Zagreb, but I was born and raised in a small town near Zagreb, where I have also made the pictures that I presented here on the exhibition. The pictures were made in the spa complex, which is part of the social healthcare system. So if you have problems with your bones, muscles, or something, you can use this. You go there to have some sort of therapy, but you can also come there as a tourist to relax and swim, because the water from there is really healthy.